Αποκτά και πάλι ζωή. Ήταν κλειστό από τον Ιούνιο του 2013, τότε που έπεσε το μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σκοπός της επαναλειτουργίας του ιστορικού κέντρου δεν είναι μόνο η ανάδειξη της ιστορίας της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, αλλά και η έγκαιρη επαναφορά σε λειτουργία του υπάρχοντος τηλεοπτικού στούντιο, ώστε να εξασφαλιστεί η αποστολή εικόνας και ήχου στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και στην ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Είχα έρθει λοιπόν εδώ πέρα για πρώτη φορά, μάλιστα με αρβίλες που είμαι ακόμα φαντάρος, για να ρωτήσω πώς μπορώ να διευθύνω την ορχήστρα της ΕΡΤ. Έρχομαι λοιπόν σήμερα μετά από τόσες δεκαετίες, ειλικρινά συγκινημένος, γιατί από εδώ ξεκίνησε η μουσική μου καριέρα και η μουσική μου σταδιοδρομία. Παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής εγκαινιάστηκε το ιστορικό κτίριο, το οποίο επαναλειτουργήσε με ελάχιστο κόστος για την ΕΡΤ. Είναι μια προσπάθεια η οποία ακριβώς αναδεικνύει ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός, η ΕΡΤ όλων των Ελλήνων, κάνει αυτά που δεν μπορούν να κάνουν άλλοι. Με τους ανταποκριτές, με τις δυνατότητες να φέρνει την εικόνα της επαρχίας στην Αθήνα σε καθημερινή βάση και με το εκτόπισμα να είναι πρώτο και στα διεθνή γεγονότα, αλλά και κυρίως, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, στις τεχνολογικές αιχμές. Στη Μουρούζη λειτουργεί πλέον τηλεοπτικό πλατό για ζωντανές συνδέσεις καλεσμένων στις εκπομπές και τις ειδήσεις της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 αλλά και της ΕΡΤ3. Όταν υπάρχει συλλογική προσπάθεια από τους εργαζόμενους και από τη διοίκηση και διάθεση να προσφέρουμε και να εργαστούμε πέραν και πάνω του τυπικού καθήκοντος, είναι εφικτό και θα γίνει πράγματι να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις ζημίες τις οποίες άφησε πίσω του το μαύρο. Αισθανόμαστε πολύ χαρούμενοι, δικαιωμένοι για την επαναλειτουργία εδώ των πλατό της Μουρούζη. Πιστεύουμε ότι έτσι ο κύκλος ολοκληρώνεται και η ΕΡΤ ξεκινά για να κερδίσει τους θεατές. Με τις προσπάθειες της διοίκησης και των εργαζομένων επαναλειτουργεί ένας ιδιαίτερα σημαντικός, αναγκαίος και λειτουργικός τεχνικός εξοπλισμός της ΕΡΤ εδώ στη Μουρούζη. Η υποσφαίρτα από την πρώτη στιγμή της 11 Αίκτου 2013 αγωνίστηκε να επανέλθει η ΕΡΤ με όλες τις δομές της. Η διοίκηση έκανε πράξη μαζί με την πολιτεία αυτή την επιθυμία της ΠΑΣΠΕΡΤ. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί γίνονται τα εγγένεια του στούντιο της Ριγιλής. Στο διατηρητέο κτίριο της ΕΡΤ αποτυπώνεται ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Στους χώρους του έχουν εργαστεί δεκάδες συνεργάτες και υπάλληλοι, ενώ έχουν φιλοξενηθεί κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου.